Σέβονται τελικά οι οδηγοί του που Πιστεύω οι περισσότεροι ναι. Περισσότεροι ναι. Εκτός από εξαιρέσεις. Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά οι περισσότεροι σέβονται. Είναι μάθημα. Ναι, είναι περιβαλλοντική ομάδα που έχει έρθει από το σπίτι του Ρυθύμνου. Και τους ξανακούμε στην πόλη με την υποδηλασία. Και κάνουμε και μια πρόταση για οικολογική μετακίνηση. Καλημέρα. Από πού ήρθατε? Από Ρέθυμνο, νότιο Ρέθυμνο, από σπίλι. Περιβαλλοντική ομάδα και εσείς από εκεί. Ναι. Πώς σας φαίνεται η Ιεράπετρα? Πολύ όμορφη. Σέβονται οι οδηγοί εκεί στο Ρέθυμνο τους ποδηλάτες? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολλούς ποδηλάτες στο Ρέθυμνο. Δεν είναι, παρόλο που είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, είναι για την οικολογία, δεν έχουμε πολλούς ποδηλάτες στο Ρέθυμνο. Έχετε κάνει τη βόλτα στην Ιεράπετρα? Ναι, την κάναμε. Πώς σας φαίνεται ότι τα αυτοκίνητα παρκάρουν από εκεί που περνάνε τα ποδηλάτα? Τι να σας πω, μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι σέβονται οι οδηγοί όταν θέλουμε να περάσουμε τους δρόμους. Καλημέρα. Καλημέρα. Σέβονται τελικά οι οδηγοί των οχημάτων τους ποδηλάτες? Αναλόγως. Μερικές φορές, λόγω κάποιων υποχρεώσεων, μπορεί να βιάζονται και ώστε να μην σταματάνε. Ελοχεύει κινδύνους η ποδηλασία στους δρόμους? Φυσικά, εφόσον έχει μπει πρόσφατα η ποδηλασία στη ζωή μας. Δεν έχουν μάθει οι οδηγοί να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ναι, σεβόμαστε τους ποδηλάτες. Και βέβαια, όλοι πρέπει να τους σέβονται. Και βέβαια είναι κάτι πολύ ωραίο. Το αν καταφέραν όλοι να το κάνουν αυτό στις πόλεις θα ήταν κάτι φοβερό. Πιστεύετε ότι είναι μέσω μεταφοράς στην πόλη το οποίο μπορεί να κάνει και πιο εύκολη τη ζωή μας? Πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο οικολογική. Το χρησιμοποιείς συχνά? Εγώ όχι, εντάξει, εγώ μένω και σε χωριό βέβαια, δεν μένω σε πόλη, αλλά θα σας πω π.χ. για το Ρέθυμνο και είμαι Ρεθυμνιώτης. Θα ντρέπομαι λίγο για αυτή την κατάσταση, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου ποδηλάτες. Αυτό που κάνω εδώ στην Ιεράπετρα πρώτη φορά το βλέπω έτσι, τόσο οργανωμένα.